Πάμε να μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Στέφανο Γκίκα, ο οποίος είναι βουλευτής Κέρκυρας, αρχιπλοίαρχος πολεμικού ναυτικού εν αποστρατεία. Κύριε Γκίκα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ διπλά για την υπομονή που είχατε μέχρι να έχουμε αυτή τη δημόσια συζήτηση. Λόγω της επικαιρότητας πήγαμε πιο πίσω. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, κύριε Γκίκα, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, να μου πείτε δύο σκέψεις για την σύλληψη της μητέρας των τριών παιδιών στην Πάτρα, για τη δολοφονία, για ανθρωποκτονία από πρόθεση της μιας κόρης της, της μεγάλης κόρης της σε αυτή τη φάση. Γιατί και τα άλλα δύο παιδιά δεν πέθαναν από φυσικά αίτια. Λέει, κοινή λογική. Τι σκέψεις κάνετε εσείς, καθώς τα συναισθήματα είναι πραγματικά εκρηκτικά σε όλους μας. Έχοντας κι εγώ δύο κόρες, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Εάν πράγματι αυτή η κυρία έκανε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα ή εγκλήματα, πραγματικά μένω άναυδος. Δεν το χωράει ανθρώπινος νους πως μία μητέρα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο στα παιδιά της. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Περιμένουμε βέβαια να δούμε ποια θα είναι η διαδικασία. Και μπράβο στην ελληνική αστυνομία, αλλά και σε όλους όσους έχουν βοηθήσει στο να διελευκανθεί αυτή η πολύ 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 βαριά και άσχημη υπόθεση. Έγκλημα του αιώνα. Έγκλημα του αιώνα είναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται όμως τα πράγματα, γιατί και στον πόλεμο έχουμε αιματοχυσία και εκεί έχουμε θανάτους και παιδιών και αμάχων, πέρα από τους θανάτους των στρατιωτικών, που και αυτοί σε κάθε περίπτωση μετράνε πολύ. Την ίδια στιγμή εξελίσσονται διπλωματικές επαφές και στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν κάποια σημεία επαφής στις χθεσινές διαπραγματεύσεις. Οι Ρώσοι έρχονται πολύ πιο κοντά με τους Κινέζους, πιθανότατα και με τους Ινδούς. Μια νέα γιάλτα σχεδιάζεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει ξεκάθαρα με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όπως πάντα υπάρχει ο δυτικός κόσμος. Αλλάζουν τα πάντα, επιταχύνονται όλα με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Καταρχάς, θα τελειώσει ποτέ αυτή η εισβολή, η αιματοχυσία εκεί, κύριε Γκίκα? Μπορεί να γίνει μια εκτίμηση? Ναι, καταρχάς να πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο που λέτε ότι έχουν αλλάξει τα πάντα. Πράγματι, σε 35 μέρες έχει αλλάξει η παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας. Να. Έχουν αλλάξει όλα γύρω μας. Αυτό δημιουργεί βεβαίως αντιδράσεις και δράσεις. Μία δράση στην Ήπειρό μας είναι η συσπήρωση πρωτοφανής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πλέον ως οικονομικός γίγαντας θα έχει και μία φωνή, σημαντική φωνή, στα γεωπολιτικά δρόμενα, με την ισχυροποίηση και του αμυντικού άξονα. Όταν βλέπουμε ότι η Γαλλία και η Γερμανία συζητούν και συμφωνούν στην ισχυροποίηση του αμυντικού βραχίωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα σημάδι. Θα υπάρξει στρατός, θα υπάρξει ευρωπαϊκός στρατός, θα υπάρξει αμυντικός μηχανισμός δομημένος κανονικά, κύριε Γκίκα, εκτιμάται? Βεβαίως, προς τα εκεί πάμε τώρα. Πάντα όμως θα δουλεύει συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ δρούσαν και θα δρουν συμπληρωματικά. Και από την άλλη, και πραγματικά σας μεταφέρω και την εμπειρία μου επί τρία χρόνια που ήμουν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στην Εθνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ, έχω να δω καταστάσεις τέτοιες που να έρχονται τόσα πολλά στρατεύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που ανήκουν στο ΝΑΤΟ, από την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Μπαίνουμε δηλαδή σε μια διαδικασία πάλι ψυχρού πολέμου, και σήμερα Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνιζαν ότι πρέπει να δούμε την αρχιτεκτονική αυτή της ασφάλειας με μόνιμη παρουσία ισχυρών στρατευμάτων του ΝΑΤΟ, της Αμερικής βασικά, στην Ανατολική Ευρώπη. Είπατε κάτι προηγουμένως όμως που έχει σχέση με την Κίνα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Μετά την Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, την AUKUS όπως λέγεται, αυτό το αμυντικό σύμφωνο που ουσιαστικά έγινε πριν από μερικούς μήνες, πιάνοντας τον ύπνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, το τονίζω αυτό. Και τη Γαλλία, ναι. Ναι, με στόχο τον περιορισμό της επέκτασης της Κίνας προς τη Νότια Συνική Θάλασσα αλλά και ευρύτερα,
βλέπουμε ότι δημιουργούνται αντιδράσεις, να η άλλη αντίδραση, ομόρροπης πλέον πορείας Κίνας και Ρωσίας. Να. Κάτι βεβαίως που υπήρχε και πιο πριν, υπήρχε πάντα συνεννόηση από αυτές τις δύο χώρες στα γεωπολιτικά δρόμενα. Άρα λοιπόν τώρα συστηματοποιείται πιο καθαρά αυτό το δίπολο και βεβαίως αναφέρεται και την Ινδία που τις επόμενες δεκαετίες θα είναι ένας νέος πόλος και οικονομικής και γεωπολιτικής παρουσίας και ανάπτυξης και βεβαίως δεν είναι σίγουρο ότι τον πόλο αυτό θα τον απορροφήσει η Κίνα ή η Ρωσία. Υπάρχουν πολύ γεροί σύνδεσμοι και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Σωστό είναι αυτό, της Ινδίας. Ναι, ναι. Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε αυτό είναι μελλοντικά, θα το δούμε. Τώρα στην ερώτηση που είναι όλα τα λεφτά, όπως τα λέγαμε, τι θα γίνει με τον πόλεμο στη Ρωσία. Καταρχάς δεν πιστεύω ότι οι Ρώσοι ικανοποιούν αυτό το οποίο ανακοίνωσαν χτες, ότι δηλαδή ότι αποχωρούν από το Κίεβο και από άλλες πόλεις. Βλέπουμε, και αυτό το λένε οι δυτικές υπηρεσίες και οι δορυφόροι, ότι υπάρχει μια ανασύνταξη των ρωσικών δυνάμεων στις ευρύτερες περιοχές του Κιέβου. Δεύτερον, δεν σταμάτησαν οι βομβαρδισμοί. Σήμερα το Χαρκίεβ ουσιαστικά, όπως είπε ο δήμαρχος της πόλης, δέχτηκε μια κολοσιαία επίθεση από πλευράς Ρώσων. Τρίτον, οι Ρώσοι, ο Πούτιν, δεν ερυθρεά έναντι ουδενός, όπως λένε το αρχαίο ρητό. Δηλαδή, συνεχίζει μέχρι ισοπεδώσεως τον πόλεμο στη Μαριούπολη. Ακολουθεί τη συνταγή Γκρόζνη, την οποία ακολούθησε, θυμίζω, το 1999, αλλά και τη συνταγή Χαλεπίου το 2008. Ισοπεδώνει τις πόλεις, όπως τη Μαριούπολη. Άρα λοιπόν βλέπω ότι ο Πούτιν θα σταματήσει μόνον όταν ελέγχει πλήρως την περιοχή του Ντομπάς και αποκλείσει από την Αζοφική, τουλάχιστον από την Αζοφική θάλασσα, την Ουκρανία. Άρα θαλάσσια ζώνη Μαριούπολης εκεί όταν ελεγχθεί πλήρως. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να σέρνεται όλο αυτό, κύριε Κίκα, μπορεί να σέρνεται για μήνες ή είναι ζήτημα το πολύ ενός μήνα όλο? Δεν το βλέπω αυτό να σέρνεται για μήνες, διότι και η Ρωσία έχει υποστεί τεράστιες απώλειες. Σωστό. Και μάλιστα φάνηκαν απίστευτες αδυναμίες του ρωσικού στρατού. Έτσι. Που εγώ που είμαι επί 30 χρόνια υπηρέτησα βέβαια στο πολεμικό ναυτικό αλλά σε ένοπλες δυνάμεις, πραγματικά δεν μπορώ να δικαιολογήσω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα συντονισμού, με τα θέματα διοικητικής μέρημνας, ανεφοδιασμών. Φαίνεται ότι απέτυχαν. Φαίνεται ότι απέτυχαν. Κύριε Κίκα, τώρα στο νέο κόσμο που είπαμε λίγο πριν, η Τουρκία βγαίνει αναβαθμισμένη και σε βραχυπρόθεσμο διάστημα, καθώς εκεί γίνονται ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά και γενικότερα αναδεικνύεται σε σοβαρό, μεγάλο περιφερειακό παίκτη η Τουρκία. Αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα. Κοιτάξτε, στο δεν μέλλον. Δεν θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Πείτε μου. Φαίνεται, ακριβώς διότι διατηρούσε και πριν τον πόλεμο και τώρα, μία καλή επαφή με τη Ρωσία, η οποία ρίστο εμπαρόδο την απομάκρυνε από τη Δύση και κυρίως από το ΝΑΤΟ. Υπάρχουν νόμοι που ψηφίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Biden και από την εποχή Τραμπ, που ουσιαστικά λόγω των S-400 την απέκλεισαν από μια σωρία εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ναι μεν, κρατάει αυτή τη στάση καλή με τον Πούτιν. Είχε και μια καλή επαφή με την Ουκρανία. Γι' αυτό παίζει αυτή τη στιγμή ένα ρόλο διαμεσολαβητικό, που η Ευρώπη και η Δύση θέλει, ψάχνει να βρει τρόπους. Σωστό. Δεν αναβαθμίζεται δηλαδή, λέτε, σε μια μεγάλη δύναμη με διάρκεια, σε μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με διάρκεια η Τουρκία, λέτε εσείς. Είναι σημειακό, είναι σημειακή αυτή η αναβάθμιση, λέτε. Ναι. Για το συγκεκριμένο κομμάτι λέω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να βολεύει ότι το παίζει διαμεσολαβητής, όμως σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συζητείται το γεγονός ότι η Τουρκία
Πάλι παίζει τον επιτίδιο ουδέτερο. Ναι, κρατάει ναι. δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό για πολύ καιρό. Δεν μπορεί όλες οι χώρες να έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο για ρωσικά αεροπλάνα και να δεσμεύουν πλοία των ολιγαρχών και η Τουρκία ακριβώς να τους λέει ελάτε εδώ, άρα να έχει οικονομικό όφελος στη συγκεκριμένη Μάλιστα. συγκυρία. Όμως δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι μια μεγάλη δύναμη Έτσι. Που βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι του πλανήτη, εννοώ γεωπολιτικά, ναι, ναι. συνορεύει με συγκεκριμένες χώρες και έχει πλέον πληθυσμό 80 εκατομμυρίων. Έτσι. Προσέχουμε πάντα ανατολικά, γι' αυτό κιόλας εξοπλίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, συνεχίζουμε και με το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα θωρακίζουμε τη χώρα και αυξάνουμε την Μάλιστα. αποτρεπτική τους ικανότητα. Επειδή έχω δεσμευτεί να σας αποδεσμεύσω, ένα σύντομο σχόλιο θέλω για την ακρίβεια που βρίσκεται πλέον όχι μόνο στην ενέργεια, στα τρόφιμα, παντού τριγύρω. Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν είναι αρκετά, το γνωρίζετε κι εσείς, κάνετε έξω, βγαίνετε, κάνετε παρέα με κόσμο, μιλάτε με κόσμο, δεν είναι αρκετά τα μέτρα στήριξης. Θα υπάρξουν περισσότερα μέτρα στήριξης, κύριε Γκίκα. Βέβαια δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτό όλο. Και απ' την άλλη τα δημοσιονομικά περιθώρια πραγματικά είναι στενά, αλλά χρειάζεται περισσότερα μέτρα στήριξης ο κόσμος. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι πράγματι το πρόβλημα είναι δεδομένο. Προέρχεται και από τον πόλεμο και από την πανδημία. Είναι ένας θανατηφόρος, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό είναι συνδυασμός. Σωστά. Που ταλαιπωρεί όλους τους πολίτες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει ήδη μέτρα, θα συνεχίσει να παίρνει μέτρα. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η μείωση του ΦΠΑ σε κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα. Τα οποία... Όπως το ψωμί και άλλα τρόφιμα. Ναι, ναι. Ναι, ούτως ή άλλως έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, ναι. αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Διότι ακούω από την αντιπολίτευση και ανέξοδα μοιράζει υποσχέσεις για μείωση φόρων και τα λοιπά, εννοώ ΦΠΑ και τα λοιπά, και ειδικών φόρων. Και είμαστε σε πάρα πολύ λεπτή ισορροπία. Εάν διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία, τότε θα μπούμε σε περιπέτειες, κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε. Άρα λοιπόν συμπέρασμα, ναι βεβαίως γνωρίζουμε το πρόβλημα, προσπαθούμε αυτό το πρόβλημα να το μεταφέρουμε στην Ευρώπη ώστε να λάβει η Ευρώπη συνολικά λύσεις για τα κράτη-μέλη, παραδείγματος χάρη να αποσυνδέσει το φυσικό αέριο, την τιμή χοντρικής από την ηλεκτρική ενέργεια να. Ή να παραγγείλουμε συνολικά ως Ευρώπη φυσικό αέριο και όχι κάθε χώρα ξεχωριστά, άρα να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Η κυβέρνηση προσαρμόζει τις πολιτικές της στις ανάγκες της κάθε... Σας ευχαριστώ πολύ. Βήμα-βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκίκα για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Είστε καλά.